Ο διαιτητής αναμέτρησε στους Κινέζους. Το ζήτησαν οι Κινέζοι και τους το δώσαμε φυσικά. Πρώτος γύρος. Θα πούμε ότι βλέπουμε τον Γιάννη μετά από την τελευταία του εμφάνιση σαν main event στο Bellator Kickboxing. Μια εκπληκτική διοργάνωση. Με τον Γιάννη να αγωνίζεται με ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας σκηνής, τον Raymond Daniels, και ένα νικάει για πολλούς. Ήδη ξεκίνησε με μια σκούπα εδώ, ένα σάρωμα. Εδώ. Πολύ ωραίο το round, το δεξί, τα low. Ο Γιάννης είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο παιχνιδιού του, όπως βλέπετε. Μιας και προέρχεται από το Muay Thai, αλλά πλέον αγωνίζεται ως K1. Με εμπιστοσύνη στην πυγμαχία, στα λακτίσματα, στα γόνατα, στα clinching τα στιγμαία. Έχει πάρει το κέντρο. Δεν το ήθελε την αρχή, φάνηκε. Όλα τα ίσια χτυπήματα του Γιάννη και πιο πολλά βρίσκουν στόχο. Έχει πάρει κατά κράτος την απόσταση από τον πρώτο γύρο. Τα πόδια είναι μέσα τα πιο πολλά. Εδώ και ο αντίπαλος προσπαθεί να περάσει κάποια χτυπήματα. Παιχνίδι στρατηγικής. Πρώτος γύρος νομίζω που είναι καθαρός. Ότι είναι καθαρός, ναι. Και απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Αυτό το κάνει ακόμα καλύτερο. Ο Κινέζος προσπαθεί με κάποια low kicks και με απαντήσεις με τα χέρια να πάρει κάποια σημεία πηγαίνοντας προς τα πίσω. Και το Γιάννη να έχει το κέντρο του ring και να κάνει μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Είμαστε στο ίδιο μοτίβο, έχει ξεκινήσει ο γύρος με το Γιάννη να παίρνει το κέντρο και να ψάχνει τα καλά χτυπήματα. Ένα πολύ ωραίο καρφωτή και ένα round ψηλό.
στο κεφάλι. Αυτό έπιασε στόχο. Νομίζω ότι ζαλιστεί λίγο ο Κινέζος. Και εδώ πέρασε. Πολύ καλό ξεκίνημα για το γύρο, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για το γύρο. Πίσω χτυπήματα μέσα. Βλέπουμε, περνάνε, βλέπουμε τον Κινέζο να είναι σε πίεση μεγάλη. Ο οποίος προσπαθεί να απαντήσει. Τελειώνοντας πάντα με low, δεξί low. Αριστερό high kick, απάντηση low από τον Κινέζο. Πολύ επικίνδυνα αυτά τα round του Γιάννη. Αυτό έκοψε λίγο τον Κινέζο, το είδατε. Αν κάτι έχουμε δει πάντα τους Κινέζους είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ ανθεκτικοί στα χτυπήματα. Είναι πολλές φορές που πιστεύεις ότι θα πέσουν και δεν πέφτουν. Έχουν τρομερό κίνητρο το τηλεοπτικό, για αυτούς είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σκληροί, προπονημένοι, σκληροί όλοι τους. Αυτός ήταν ο καλύτερος γύρος για τον Γιάννη, ο δεύτερος γύρος. Εδώ η καρποτή και το round. Πάλι στο ίδιο μοτίβο, ο Γιάννης παίρνει το κέντρο. Ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό high kick, ανέσω. Και σε ρίχτη ποιμάτων από τον Γιάννη εδώ. Oh. Πολύ επικίνδυνη γυριστή κλωτσιά. Κροσέ, δεξί, σερί. Ο Κινέζος σε μεγάλη πίεση, παρόλα αυτά στέκεται, προσπαθεί να απαντήσει. Yeah.
Πάντα τελειώνει με δεξί low. Ο Γιάννης ψάχνει το χτύπημα που θα τον τελειώσει. Θέλει το νοκάουτ, φαίνεται. Πάει γι' αυτό. Δυνατό τα χτυπήματα. Εδώ περνάνε τα κροσέ. Πάει για το γόνατο. Πολύ, πολύ καλή πυγμαχία του Γιάννη σε αυτό το παιχνίδι. Άλλο ένα round. Σιγά σιγά εγκαταλείπουν και οι δυνάμεις. Φτάνουμε προς το τέλος. Τελείωμα πια του αγώνα. Τέλος. Έχουμε τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο νικητής. Είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση του Γιάννη εδώ. Τρεις γύρους μπροστά. Επικίνδυνος. Δούλεψε πολύ για αυτόν τον αγώνα και για τη ζώνη. Φαίνεται, άλλωστε, φάνηκε πολύ. Νομίζω και ο Κινέζος απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός παίκτης, άντεξε την πίεση. Παρόλο που ζαλίστηκε ένα-δύο φορές, συνέχισε. Έστει μια παραπάτηση. Εδώ στην απονομή με τον διευθυντή του WLF. Ο Κινέζος πανηγυρίζει που πήγε κάτω. Τυχερός είναι. Νικητής και κάτοχος της WLF Intercontinental Title, κυρίες και κύριοι, με ομόφωνη απόβαση των κριτών, κόκκινη γωνία, Γιάννης Κούκκης! Winner by unanimous decision, red corner. Ομόφωνη απόβαση για τον Γιάννη. Απέναντι σε ένα πολύ σκληρό παίκτη. Εδώ ο παραδοσιακός χαιρετισμός του από τον director του WLF και απονομή της πραγματικά εντυπωσιακής ζώνης. Δεν σου κρύβω, Διονύση, είναι από τις πιο ωραίες ζώνες που έχω δει. Είναι πραγματικά ζώνη κόσμου, που λέμε. Και βαριά, όπως είπες. Αυτός είναι ο νικητής.